Πάμε πάλι στα Γρεβενά. Θα συνομιλήσουμε με τον συνεργάτη μας, τον Κώστα Μάρκου, για όλα τα νέα της ημέρας, τις ειδήσεις από τα Γρεβενά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε την κορονολίστα, όπως είπαμε και με τον Αντιπρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά έχουμε και το μεγάλο θέμα των προσφύγων. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γρεβενά. Να πούμε λοιπόν, Κατερίνα, οργή έχει προκαλέσει η κατανομή των χρημάτων από το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικά οι φωνές, Κατερίνα, ακούγονται από τις επιχειρήσεις εστίασης και λιανεμπορίου. Πολλά τα παράπονα. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά την κορονολίστα. Ακούσαμε και τον Αντιπρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το μεγάλο ζήτημα των προσφύγων, Κώστα. Έτσι, ακριβώς, πολύ σωστά. Κατερίνα, να πούμε εδώ λοιπόν ότι μπορεί η αποχώρηση των προσφύγων να ικανοποιήσει ένα αίτημα που υπήρχε από την πρώτη στιγμή της έλευσής τους. Από την άλλη όμως, Κατερίνα, αυτή η αποχώρηση αφήνει πολλά ανοιχτά ζητήματα με ανάλογες συνέπειες. Δεκάδες είναι εργαζόμενοι που θα μείνουν χωρίς δουλειά μετά την αποχώρηση, καθώς οι ξενοδοχικές μονάδες δεν λειτουργούν. Ο εσωτερικός τουρισμός θα αργήσει, Κατερίνα, να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς. Ενώ στον αέρα βρίσκονται και εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι που απασχολούνταν στις δομές φιλοξενίας. Να πούμε ότι οι πρόσφυγες ήταν 700 περίπου. Διέμεναν σε ξενοδοχεία στα ορεινά Γρεβενά. Κατερίνα, 812 ήταν, 812, Κατερίνα. Τώρα τελευταία, 812. Ναι, 812 και μερικοί, Κατερίνα, ανήκει στα σπίτια και θα διαμένουν στην πόλη των Γρεβενών. Που σημαίνει ότι δούλευαν πολλές επιχειρήσεις των Γρεβενών, δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από τις ξενοδοχειακές μονάδες, και τώρα όλα αυτά πρέπει να βρεθεί τρόπος να αναπληρωθούν, τόσο τα κενά και οι θέσεις ανεργίας που δημιουργήθηκαν, αλλά να δουλέψουν και οι επιχειρήσεις της περιοχής, Κώστα. Έτσι, πολύ σωστά, έδωναν μια οικονομική δυνατότητα για αυτή λοιπόν οι μετανάστες. Από εκεί πέρα τώρα τι να πούμε, εντάξει, φύγαν. Λοιπόν, να πούμε, Κατερίνα, χθες Κυριακή έγινε συνέλευση μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατικής Συμμαχίας με σκοπό την ανάδειξη νέας νομαρχιακής. Τη συνάντηση χαιρέτησαν, Κατερίνα, ο δήμαρχος Δεσκάτης κ. Κορδίλας, εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος Χρήστος Τριγώνης. Το επιμελητήριο εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Γιώτας και τον Εμπορικό Σύλλογο ο Κώστας Δημάτης. Το πρώτο μέρος της συνεδρίασης ήταν με τους χειρισμούς, την εισήγηση του συντονιστού Γιώργου Καλαμάρα, την εισήγηση του κεντρικού ομιλητή πρώην Υπουργού κ. Μπαλτάκου και την τοποθέτηση του μέλους οργανωτικού Αντώνη Κοτσακά. Μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook. Στη συνέχεια έγιναν τοποθετήσεις των μελών σε πολύ καλό κλίμα. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η συγκρότηση νέας νομαρχιακής με 19 μέλη. Τετάρτη λοιπόν, Κατερίνα, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της νομαρχιακής επιτροπής και θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο συντονιστής και ποιος ο αναπληρωτής συντονιστής. Μάλιστα, να πούμε ότι οι διαδικασίες έγιναν μέσω διαδικτύου, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάλογες διαδικασίες είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Κοζάνη. Συνεχίζονται όμως σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές και για το συνέδριο του κόμματος, που δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει ακριβώς, ανάλογα πώς θα κινηθεί ο κορονοϊός, η πανδημία και πώς θα πάει η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ από τα Γραβινά. Πάμε στο επόμενο θέμα του δελτίου μας. Σειρά εκδηλώσεων προετοιμάζει η Πρωτοβουλία Νέων Κοζάνης στα πλαίσια της αποκριάς, που θα είναι ξεχωριστή και διαδικτυακή λόγω της πανδημίας. Και στο χώρο του αθλητισμού τώρα ξεκίνησε την προετοιμασία και τις προπονήσεις η ΑΕΠ Κοζάνης, αναμένοντας την έναρξη των πρωταθλημάτων. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.